Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα αποφάσισα να μην χορέψω, αλλά να κάνω ένα βίντεο και να πούμε δύο πράγματα. Λοιπόν, το ότι κάθε μέρα χορεύω ή το ότι εγώ χορεύω δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο τρόπος που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την δυσκολία ή τον καρκίνο, οποιαδήποτε ασθένεια. Αυτό είναι ο τρόπος που επέλεξα εγώ για να είναι καλή η ψυχολογία μου. Και αυτό που θέλω να περάσω σε όλους εκεί έξω είναι οτιδήποτε κι αν σας τύχει να το αντιμετωπίσετε με καλή ψυχολογία και χαμόγελο. Αυτό είναι το μότο, αυτό είναι ο στόχος. Τώρα, η διαδικασία της χημειοθεραπείας και η ζωή μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι εύκολη. Καθόλου. Και ειδικά όταν οι περιπτώσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από τη δική μου. Γιατί εγώ, όπως βλέπετε, ακόμα είμαι πάρα πολύ καλά. Το ότι το κάνω να φαίνεται εύκολο δεν σημαίνει ότι είναι. Οπότε όσοι περνάτε αυτή τη διαδικασία, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να το σκέφτεστε πιο θετικά, να χαμογελάτε και να προσπαθείτε να περνάτε την κάθε μέρα σας όσο πιο δημιουργικά γίνεται. Μαθαίνεις πολλά εδώ μέσα, κυρίως για τον εαυτό σου. Όσοι έχετε άνθρωπο μέσα σε νοσοκομείο που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφή καρκίνου, θα σας παρακαλούσα να του μεταδώσετε θετική ενέργεια και τίποτε άλλο. Δεν είναι όμορφο να σε λένε καημένο, κανένας δεν είναι καημένος. Δεν είναι όμορφο ο άνθρωπος που είναι μέσα να σας βλέπει να κλαίτε και δεν είναι όμορφο να μεταφέρετε στον άνθρωπο που είναι μέσα στο νοσοκομείο την εντύπωση ότι έχει ήδη πεθάνει. Χαμογελάστε, μεταδώστε θετική ενέργεια, δείξτε στους ανθρώπους που περνάνε οποιαδήποτε δυσκολία ότι μπορούν να την ξεπεράσουν. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.